Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Οικοδόμων, θέλω να μεταφέρω στο συνέδριό σας θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και παράλληλα την εκτίμηση στους αγώνες που η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος μαζί με το υπόλοιπο προοδευτικό κίνημα της χώρας δίνουν καθημερινά ενάντια σε όλη αυτή την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι της χώρας από τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι που έχουν μιλήσει έχουν αναφερθεί στα πραγματικά αίτια αυτού που περνούν οι εργαζόμενοι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αίτιο είναι απλό και πρέπει εμείς όλοι οι εργαζόμενοι να το κατανοήσουμε και να μην θεωρούμε ότι χωρίς οργανωμένους ταξικούς αγώνες, οι οποίοι σίγουρα θα βελτιώσουν τη ζωή μας και σίγουρα μπορεί να έχουμε και πισωγυρίσματα όπως συμβαίνει τώρα, γιατί μας έχουν πάρει πίσω τώρα και πρέπει να το παραδεχτούμε, εάν δεν καταφέρουμε να εξαλείψουμε το πραγματικό αίτιο που είναι η εκμετάλλευση, η μη δίκαιη κατανομή του πλούτου, του παραγόμενου πλούτου από την ανθρώπινη εργασία, και αν δεν αλλάξουμε την κοινωνία, να μην θεωρούμε ότι μπορούμε πραγματικά κάποτε να αλλάξουμε τις ζωές μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από μέσα από την καθημερινή μας δράση και να ξεφεύγουμε από αυτό τον στόχο που είναι αυτός που θα λυτρώσει πραγματικά τους εργαζόμενους. Τώρα, αν έρθουμε στα προβλήματα του κλάδου. Ο κλάδος των κατασκευών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, παρουσιάζει, αντιμετωπίζει τα ίδια περίπου προβλήματα. Η επίθεση πάνω στα κεκτημένα, η αμφισβήτηση των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση σε πολλές περιπτώσεις, η χρησιμοποίηση των φτηνής εργατικής δύναμης από το μεγάλο κεφάλαιο, η επίθεση πάνω στις εργατικές νομοθεσίες και δυστυχώς σε αυτή τη διαδικασία που γίνεται ενάντια στους εργαζόμενους, εκτός από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, σε όλες τις περιπτώσεις και οι διάφορες κυβερνήσεις, όπως και αν ονομάζονται, συμμετέχουν εφαρμόζοντας τις πολιτικές, είτε αυτές λέγονται πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λέγονται πολιτικές του διεθνούς κεφαλαίου. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Οικοδόμων, που η Διεθνής Ένωση Οικοδόμων είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και έχει σημασία και δίνοντας συνέχεια αυτά που είπε ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, δίνοντας συνέχεια, πρέπει οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρα να μην μας ξεφεύγει ότι, και να μην θεωρούμε ότι μένοντας μόνο στο δικό μας καβούκι θα μπορέσουμε χωρίς τη διεθνή αλληλεγγύη, χωρίς την ανταλλαγή εμπειριών, χωρίς την πραγματική ενότητα της εργατικής τάξης πάνω σε παγκόσμια βάση, ότι θα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα να μην υποτιμούμε αυτό το στοιχείο. Ποτέ να μην το υποτιμούμε. Και θέλω να καλέσω και τους συναδέλφους της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος να συνεχίσουν να δίνουν αυτή τη σημασία που δίνουν σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και σε επίπεδο βάσης προς αυτή την κατεύθυνση.
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και όπου το, αυτό το στοιχείο δεν το ξεχνάμε, έχουμε όφελος σαν τοπικά κινήματα. Θέλω να σταθώ σε δύο ζητήματα που στον κλάδο μας εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει και εδώ να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Το ζήτημα των μεταναστών. Εάν παρατηρήσει κάποιος σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, θα δει ότι στους κλάδους τους δικούς μας η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι μετανάστες. Οι μετανάστες, ξέρετε με ποιον τρόπο έρχονται, ξέρετε τι εκμετάλλευση τη χάνουν από τους γνωστούς κύκλους, ξέρετε ότι καμιά φορά η φασιστική δεξιά καταφέρνει και δημιουργεί και αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων. Δηλαδή ενώ τους εργοδοτούν, ενώ τους εκμεταλλεύονται, ενώ τους χρησιμοποιούν σαν φτηνή εργατική δύναμη, μας βάζουν και εμάς από την άλλη να κάνουμε αυτή τη μεταξύ μας σύγκρουση. Είναι τεράστια σημασία το στοιχείο αυτό, το μεταναστό, και πρέπει το κάθε κίνημα σε κάθε χώρα να δώσει μεγάλη σημασία. Επειδή τυχάνει να είμαι και ο Γενικό Γραμματέας της Συντεχνίας των Οικοδόμων, συντεχνία το λέμε εμείς στην Κύπρο, στην Κύπρο, να σας πω ότι από την εμπειρία μας και από την πολύχρονη δουλειά που έχουμε κάνει για αυτό το ζήτημα, σήμερα περίπου το 40 με 45% της δύναμης της οργάνωσής μας προέρχεται από τους μετανάστες. Είναι μια τεράστια δουλειά, είναι μια τεράστια επιτυχία που άρχισε να αποδίδει πολύ πολύ μεγάλους καρπούς και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τους συναδέλφους στις απεργίες, στις κινητοποιήσεις, μετανάστες ή τοπακές, όπως λέμε εμείς οι Κύπροι, να πορεύονται μαζί, να φωνάζουν τα ίδια συνθήματα, να έχουν τις ίδιες εκδικήσεις και τους ίδιους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δώσουμε μεγάλη σημασία. Το δεύτερο, οι άνεργοι. Οι άνεργοι είναι το πιο πονεμένο κομμάτι της εργατικής τάξης σε οποιαδήποτε χώρα. Και την ώρα που κάποιος μένει άνεργος, με αυτή την αβεβαιότητα να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του, με τον φόβο, με την αμφισβήτηση των πάντων, με την ψυχολογία που τον διακατέχει, πρέπει και εκεί να δώσουμε τεράστια σημασία. Δεν πρέπει να μένουμε μακριά από τους συναδέλφους ανέργους και πρέπει κατά οργανωμένο τρόπο να τους έχουμε κοντά μας με όλους τους τρόπους. Πάλι εμπειρικά, στην Κύπρο, όταν εμφανίστηκε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας στον κλάδο, είχαμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές συγκεντρώσεις ανέργων και τους εξηγούσαμε γιατί είναι άνεργοι. Τους εξηγούσαμε ποιοι ήταν υπεύθυνοι για να είναι άνεργοι και ποιοι είναι υπεύθυνοι για να είναι άνεργοι οικοδόμοι. Δεν είναι το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι το καπιταλιστικό σύστημα, δεν είναι αυτοί που δημιουργούν τις κρίσεις και στο τέλος βάζουν τους εργαζόμενους να πληρώνουν τη ζημιά. Άρα είναι δύο σημαντικά ζητήματα που πιστεύω ότι τα κινήματα σε κάθε χώρα πρέπει να δώσουν τεράστια σημασία, ιδιαίτερα στους δικούς μας κλάδους, που είναι κλάδοι που εύκολα οι μετανάστες μπαίνουν, είμαστε ανοιχτοί κλάδοι εμείς. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να γνωρίζει κάποιος τη γλώσσα του τόπου για να μπει στην οικοδομή και πρέπει αυτό το ζήτημα να το αντικρίσουμε με την σωστή και από ιδεολογική θέση που εμείς εκφράζουμε σαν προοδευτικά κινήματα που είμαστε και να δώσουμε
μακροχρόνια μεγάλη σημασία. Θέλω να τελειώσω για να μην σας κουράζω άλλο, γιατί έχουν καλυφθεί τα περισσότερα από τους προηγούμενους συναδέλφους ομιλητές, λέγοντας ότι η Διεθνής Ένωση Οικοδόμων, ένα ταξικό κίνημα που έχει μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις υπήρους, θα συνεχίσει τον αγώνα όσες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζουμε, με αισιοδοξία, χωρίς αμφισβητήσεις και ψευδοδιλήμματα, και σας καλώ στον ίδιο δρόμο να βαδίσουμε όλοι μαζί με ανεπτυγμένη την αλληλεγγύη στον υπέρτατο βαθμό, με συντροφικότητα, και το μέλλον ανήκει στους εργαζόμενους. Ζήτω το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας.